πυροβόλα και κάποιες άλλες κρίσεις καλλιεργήσουν. Εμείς θέλουμε εδώ πέρα να προβάλλουμε τις ντόπιες ποικιλίες. Πάνε ποικιλία όπως είναι το καλονιάτικο, θα το πιάσει και πόσο. Αφήστε να σας βάλω και κρασί αν θέλετε να πω, γιατί βάζοντας μιλάμε και κάνουμε έτσι ένα διαβαστικό. Α, έκανε τη δήμαση. Ναι, έκανε. Α, θέλει να πει κάτι ο Δήμαρχος. Όχι, όχι, μια χαρά. Εγώ τα εξήγησα πώς έγινε όλη τη διαδικασία. Εξαιρετικά και παραπάνησια. Η δικιά μου η συμβολή ήταν πολύ λιγότερη, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, όχι, όχι, πρέπει να λέγονται τα πράγματα όσο έχουν. Εντάξει. Θέλω να περάσετε όμως το χώρο μέσα και να δείτε πώς έχει εξελιχθεί. Ήταν ένα σημείο το οποίο το έχει ανάγκη το χωριό μας και γενικά η προσπάθειά μας για να κλείσει όλο ένας μικρός κύκλος όσον αφορά δηλαδή την υνοποίηση, την καλλιέργεια των αμπελιών, την υνοποίηση και στο τέλος το τελικό προϊόν να υπάρχει ένα σημείο που μπορεί κάποιος αυτή να το δοκιμάσει, να γίνονται συναντήσεις, γευσηγνωσίες και οτιδήποτε άλλο. Την τιμητική σας έχετε σήμερα, Δήμαρχε, στο Φεστιβάλ Αμπελουργίας, γιατί όλα αυτά που μας δείχνει σήμερα εδώ στην Ξενάγηση, η κοινωνική συντεριστική επιχείρηση Φέστιο Ανεμότιας, μας λένε ότι ουσιαστικά εσείς τα προτείνατε στα δημοτικά συμβούλια. Ποια είναι η συμβολή σας? Είναι ένα ταξίδι στο μαγικό χώρο του κρασιού, το οποίο ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια, το 2018, από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του ενιαίου τότε Δήμου Λέσβου. Μετά από δύο επιθυμιακές συνεδριάσεις, θα έλεγα, δόθηκε για 5 χρόνια τα κτίρια αυτά του παλιού συνεταιρισμού στη συνεταιριστική επιχείρηση. Και ξεκίνησε η όλη προσπάθεια. Ο Λέσβος είναι γνωστός ότι είναι το καλύτερο κρασί της αρχαιότητας. Η προσπάθεια αυτή συνεχίστηκε και επί του Δήμου Δυτικής Λέσβου με επέκταση της εταιρείας και σε άλλα προϊόντα και ελπίζω στο μέλλον να πάμε ακόμα καλύτερα.